Και φυσικά γνωρίζετε όλοι σας ότι σε αυτή την εκπομπή λέμε πάντα την αλήθεια. Και οτιδήποτε λέμε, έχουμε τα απαραίτητα ντοκουμέντα τα οποία συνοδεύουν το ρεπορτάζ το οποίο παρουσιάζουμε. Ως εκ τούτου, θέλω να πληροφορήσω τους καλούς συναδέλφους, οι οποίοι θέλω να πιστεύω ότι καλοπροαίρετα ασχολήθηκαν το δελτίο το οποίο εξέδωσε η Πολυζωγοπούλου και αυτά τα οποία είπε με τον υποφαινόμενο και αυτήν εδώ την εκπομπή, ότι αυτά τα οποία ανέφερε και η κυρία Πολυζωγοπούλου δεν αφορούσαν εμάς. Αφορούσαν άλλες εκπομπές και συγκεκριμένη εκπομπή, στην οποία, από ό,τι καταλαβαίνω, έχει γίνει επιλεκτική διαρροή διαλόγων και υπάρχουν κάποια πρόσωπα τα οποία, εν πάση περιπτώσει, για επικοινωνιακούς λόγους, προσπαθούν να πετάξουν την μπάλα στην εξέδρα και από μια σοβαρή ποινική υπόθεση, όπως είναι ο βίος ξυλοδαρμός μιας γυναίκας, μιλάνε για τα μαχαιροπύρουνα, για τα ασημικά και για τα χρήματα. Γι' αυτό λοιπόν αφιερώνω σε όλους όσοι θέλησαν να ασχοληθούν μαζί μου τον παρακάτω διάλογο, τον οποίο έχω συλλέξει, γιατί με την άδεια της κυρίας Πολυζωγοπούλου τη ρώτησα, γιατί και εγώ εξεπλάγινα από αυτά τα οποία άκουσα σήμερα στην εκπομπή του Στάρ και στη Ζήνα Κουτσελίνη, αν στο δελτίο τύπου αφορούσε εμάς και το αποκλειστικό ρεπορτάζ με τις δικές της τοποθετήσεις, τις οποίες παρουσιάσαμε την προηγούμενη Πέμπτη. Πάμε να δούμε λοιπόν το τι ακριβώς μου απάντησε. Ρωτάω την κυρία Πολυζωγοπούλου, συγγνώμη Σοφία, επειδή σήμερα παρατήρησα στην εκπομπή της Ζήνας να λένε ότι με τη χθεσινή σου ανακοίνωση αναφερόσουν στη δική μου εκπομπή, θέλω να ξέρω αν ισχύει κάτι τέτοιο. Ευχαριστώ. Η απάντηση της κυρίας Πολυζωγοπούλου, και επαναλαμβάνω, είναι ένα screenshot το οποίο το παίζω με τη δική της άδεια, είναι όχι. Αυτό λοιπόν, για να γνωρίζει ο καθένας το τι ακριβώς συμβαίνει, και μακριά από μένα όλο αυτό το παιχνιδάκι το οποίο κάποιοι επιχειρείτε να στήσετε. Ξέρετε, και θα οφείλω να το ξέρουν και οι συνεργάτες της εκπομπής, την οποία τίμησα και με τίμησε με την παρουσία της για 2,5 χρόνια, ότι όταν παράγω εγώ ρεπορτάζ, μιλάω με τους πρωταγωνιστές. Και δεν μιλάω ούτε με κύκλους, ούτε με παρακύκλους, ούτε με το περιβάλλον τους. Σε κάθαρα πράγματα. Αγαπητοί μου, καλοί συνάδελφοι, που θεωρήσατε σκόπιμο από μια ανακοίνωση να πείτε ότι ουσιαστικά το ρεπορτάζ το οποίο εγώ παρουσίασα με τις αποκλειστικές τοποθετήσεις της κυρίας Πολυζωγοπούλου και του κυρίου Λίτρα την προηγούμενη εβδομάδα ήταν fake. Σε άλλες εκπομπές αναφέρεται η κυρία Πολυζωγοπούλου και αυτές οι εκπομπές είναι πολύ συγκεκριμένες. Και αν θέλετε, μπορείτε κάλλιστα να την καλέσετε κι εσείς στο τηλέφωνο να σας πει ποια είναι η άποψή της. Γιατί αν μη τι άλλο, αυτή η εκπομπή δεν έχει κάνει λόγο ούτε για καταστροφή καριέρας, ούτε έχει φυνάξει ποινικολόγους και δικηγόρους οι οποίοι να λένε ότι εδώ είναι Βαλκάνια και εν πάση περιπτώσει δικαιολογείται η όποια συμπεριφορά ενός ανθρώπου ο οποίος έχει χτυπήσει τη σύζυγό του. Ακριβώς. Τα άκουσες αυτά. Ήταν κάτι προσωπικό. Θέλω να πιστεύω ότι όλο αυτό έγινε με καλή προαίρεση από τους καλούς συναδέλφους, τους οποίους σέβομαι και υπολείπτομαι, αλλά να ξέρετε ότι και η ανοχή έχει τα όρια της και κάποια στιγμή καθένας θα πρέπει να λάβει τις απαντήσεις τις οποίες θα πρέπει να δοθούν. Επισήμως λοιπόν, κυρία Πολυζωγοπούλου λέει ότι αυτά τα οποία ανέφερε δεν αφορούν την παρούσα εκπομπή και είναι προφανές ότι όλο το ρεπορτάζ το οποίο αναδείξαμε την προηγούμενη εβδομάδα, αλλά και το ρεπορτάζ το οποίο έχουμε συλλέξει μέσω του δικαστικού και του αστυνομικού ρεπορτάζ και το οποίο θα παρουσιάσουμε σήμερα, είναι καθόλου έγκυρο. Άρα, κάποιοι να έχετε το νου σας σε αυτά τα οποία λέτε και καλό θα ήταν να βουτούσατε και τη γλώσσα λίγο στο μυαλό πριν εκφραστείτε δημόσια για μια άλλη εκπομπή η οποία δεν σας έχει ενοχλήσει στο παραμικρό. Λοιπόν, μπορεί να έχει ενοχλήσει εμέσως. Γιατί να ενοχλήσει? Εμέσως. Α, δεν ξέρω αν έχει ενοχλήσει. Ο κάθε ένας ο οποίος ενοχλείται μπορεί κάλλιστα να πει την άποψή του, αλλά μην λέμε πράγματα τα οποία δεν ισχύουν και να μην προσπαθούν κάποιοι να απαξιώσουν ντοκουμέντα, αποκλειστικά και δημοσιογραφικές έρευνες, οι οποίες, αν μη τι άλλο, είναι σοβαρές. Ναταλή και Θανάση. Συμφωνώ απολύτως. Πέτρο, αν κάτι κάποιος δεν μπορεί να σου αμφισβητήσει και δεν το λέω ούτε για τον Όχι, αμφισβήτησαν ότι μου είχε μιλήσει από τη Ζωγοπούλου και ότι αυτά τα οποία παρουσίαζαν ήταν οι δικές της τοποθετήσεις. Και την απάντηση την παίρνουν σήμερα μέσω της ίδιας της κυρίας Πολυζωγοπούλου. Αυτό θέλω να πω. Ότι αν κάποιος δεν μπορεί να αμφισβητήσει κάτι, παρακάτω, είναι ότι δίνει την ψυχή σου στην έρευνα και είναι αληθινή η έρευνα. Δεν είναι ούτε σάλτσες, ούτε μεταξύ. Ούτε σάλτσες, ούτε ξεφλήματα, ούτε
δημόσιες σχέσεις. Δεν έχω μάθει εγώ να κάνω στη ζωή μου δημόσιες σχέσεις και δεν έχω και ανάγκη να κάνω δημόσιες σχέσεις. Μακριά από μένα λοιπόν όλα αυτά. Πάμε.